Σαν να μου ερωτόκριτος θα καρτερώ για σένα και στα ουράνια θα κρατώ τα αστέρια αναμένα. Πριν να χαράξει η αυγή, στον κόσμο αρετούσα για το δοξάρι της καρδιάς, έλα και γίνε μουσα. Μ' αγάπη φαίνω τις νυχτιές, μέταξω το υφάδι, να σε τυλίξω μάτια μου σαν πέσει το σκοτάδι. Με χίλιους όρκους μυστικούς κοντά σου είμαι δεμένη, για σένα ερωτόκριτε μόναχα είμαι πλασμένη. Ο ερωτόκριτος εγώ και εσύ αρετούσα, αχ τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτόκριτος εγώ και εγώ η αρετούσα, αχ τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτόκριτος δεντρή κι η αρετούσα κλόνος, αχ να ανασένα με μαζί μέχρι να ζει ο κόσμος. Πριν το φεγγάρι να χαθεί, φύγει σ' άλλους τόπους και με ασήμο τύλιγμα πλάνεψη τους ανθρώπους. Μάγεψε αρετούσα μου το φως σου με τα μάτια, να φύγει στα κρυμμένα μας του ποθού μονοπάτια. Θα το μαγέψω με γητιές και με αγάπης ξόρικη και μόσα λόγια μυστικά μας ενώσαν οι όρκοι. Έκανα στο παθός ξομολόγω και του πάω τη χωριά σου να ζω δε βρίσκω λόγο. Ο ερωτόκριτος εγώ και εσύ αρετούσα, αχ τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτόκριτος εσύ και εγώ η αρετούσα, αχ τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτόκριτος δεντρή κι η αρετούσα κλόνος, αχ να ανασένομαι μαζί μέχρι να ζει ο κόσμος. Ο ερωτόκριτος δεντρή κι η αρετούσα κλόνος, αχ να ανασένομαι μαζί μέχρι να ζει ο κόσμος. Μεσημέρι, καλώς ήρθατε με ένα κομμάτι που μας συγκινεί και με ένα κομμάτι που μας αγγίζει. Λέμε καλό μεσημέρι στην αρετούσα της Αθήνας, στην Άννα Κατσούλη, η οποία έχει έρθει για τρεις εμφανίσεις στην Κρήτη. Καλώς όρισες, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Και φυσικά μαζί σου στο πιάνο αλλά και στην φωνή η Ειρήνη Κόλια. Καλώς τη. Αγαπημένη συνάδελφος, εδώ στα Χανιά. Με καταγωγή δική σου όμως από πού, Σφακιά? Είναι νησιώτικη καταγωγή μου, από τη μεριά του πατέρα, ο ένας προπαπούς Σφακιανός, ο άλλος Σαντορινιός, οπότε οι νησιώτες το έχουν πολύ και με τα καλλιτεχνικά. Ασφαλώς. Ήταν ένα κομμάτι μας. Ήταν μονόδρομος η ενασχόλησή σου με τα μουσικά δρόμενα, γιατί προέρχεσαι από μια μουσική οικογένεια, οπότε όλο αυτό ήταν κάτι δεδομένο, αν θέλεις. Ναι, ναι, ήταν με πολύ ισχυρά τα ερεθίσματα, η αλήθεια είναι. Μεγαλώντας μέσα σε μια πολυμελή μουσική οικογένεια, πολλά όργανα, πολλά είδη μουσικής. Εγώ, να φανταστείτε, ανέβηκα πρώτη φορά στη σκηνή στα 13 μου, οπότε έγινε σπίτι μου. Ήταν δεδομένο για σένα ότι θα ασχοληθείς επαγγελματικά, δηλαδή... Ναι. Προφανώς ναι. Αγαπάς να τραγουδάς. Ήξερες ότι είναι αυτό το οποίο γεμίζει την Άννα? Ναι, στα 15 το είχα αποφασίσει, δηλαδή έδωσα πανελλήνες με το... με την ιδέα ότι θα ασχοληθώ σίγουρα με το τραγούδι και απλά θέλω να έχω και κάποια παραπάνω πτυχία.
Και ξεκινάνε και ήρθαν τα πτυχία και οι σπουδές, γιατί είσαι και καλλιεργημένη ασφαλώς. Και αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. Πέρα από μια πολύ όμορφη εμφάνιση και μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, βγάζεις και κάτι προσγειωμένο και ασφαλώς αυτό, αν θέλεις, επιτρέψέ μου να πω ότι εκπηγάζει και από την καλλιέργεια και τις σπουδές. Τώρα, το κομμάτι αυτό των βημάτων σου, τα λέμε γρήγορα γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος ο τηλεοπτικός και θέλουμε να ακούσουμε και άλλα κομμάτια και σίγουρα και από τη δική σου δουλειά δισκογραφικά, ήταν τα βήματα το ένα μετά το άλλο. Συνεργασίες σημαντικές, συνεργασίες με ανθρώπους και με πρόσωπα και νομίζω ότι όλο αυτό επισφράγησε και σφυριλάτησε το δικό σου, τη δική σου ταυτότητα. Ποια είναι η Άννα? Ήταν πολύ σημαντικό στο δρόμο μου και μόλις 21 να συμπράξω με τον μεγάλο Γιώργο Χατζινάσιο, με τον οποίο έχουμε επικοινωνία. Και μου έκανε πολύ μεγάλη τιμή να τραγουδήσω στο πλευρό του σε μια μουσική βραδιά στην Αθήνα. Η βιρτουόζος ακορντεονίστρα Ζωή Τηγανούρια, από την οποία κυκλοφορεί και ο δίσκος μου, έχει γράψει 2 τραγούδια από τον δίσκο και μου έχει δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλές συμβουλές και μουσικά βήματα. Είναι κάποια στολιδάκια που έχεις πάνω στο πέτο. Και είναι σημαντικά. Βοηθάει πάρα πολύ να σε κατευθύνει, γιατί μέσα σε όλο αυτό το χάος, το καλλιτεχνικό που επικρατεί, είναι πολύ σημαντικό κάποιοι άνθρωποι με βαρισίμαντη αξία, όπως ο Γιώργος Κατσαρός που ήταν κριτής στο πτυχίο της φωνητικής μου. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνεις όθηση από τόσο σπουδαίες γνώμες και να συνεχίζεις με την καλλιέργειά σου, με την προσωπική σου έκφραση, γιατί αυτό είναι η τέχνη, είναι προσωπική έκφραση. Είναι όμως και σημαντικό να έχουμε ταυτότητα. Και θέλω να μου πεις για τη δική σου ταυτότητα. Τι αγαπάει η Άννα, τις διασκευές κομματιών, ελληνική, άρχικα μουσική ή και ξένα κομμάτια στα ελληνικά? Ως ρεπερτόριο, μου αρέσει να τραγουδάω πολλά είδη μουσικής, και ξένα και ελληνικά τραγούδια, κατευθύνομαι πιο πολύ στο ελληνικό. Και αυτό που λέω πάντα στις συνεντεύξεις μου είναι ότι θέλω να τραγουδάω τραγούδια που θα κάτσει όλος και θα στήσει αυτή να ακούσει τη μελωδία, να ακούσει τι έχει να του πει ο στίχος. Καλός είναι και ο χορός, καλό είναι και η ψυχαγωγία, το ξεφάντωμα, αλλά με εκπροσωπεύουν πιο πολύ τα ερμηνευτικά τραγούδια. Αυτή είναι η Άννα. Πες μας για τη νέα σου δουλειά, για τη δική σου βασικά προσωπική δισκογραφική δουλειά, και θα ήθελα να ακούσουμε και κομμάτια. Ο Κρυμμένος Ουρανός είναι ο τίτλος του προσωπικού μου δίσκου. Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, τον περασμένο Ιούνιο, και από τα 6 τραγούδια έχω γράψει τους στίχους τα 3. Είναι ένας πολύ προσωπικός δίσκος, μιλάει για προσωπικές μου ιστορίες. Εννοείται ότι μέσα σε αυτό συμπεριλάβαμε και το τσαγάπης και το έρωτα που μπορεί να μην είναι δικό μου, αλλά έκανα μια επανεκτέλεση η οποία αναρτήθηκε στο YouTube και ξαφνικά, αγαπήθηκε πολύ. Ξαφνικά εκτοξεύτηκε στις 1 εκατομμύριο προβολές μέσα σε 1,5 χρόνο. Το περίμενες αυτό? Καθόλου. Ήταν πάρα πολύ απρόσμενο, γιατί ήταν και πολύ απλό βιντεάκι. Δηλαδή 3 όργανα, μια αεραστεχνική έτσι, παραγωγή. Ήταν πραγματικά πολύ απρόσμενο. Στην Κρήτη λέμε όσο πιο απλά, τόσο πιο καλά. Όπως επίσης λέμε, το περίσσιο χαλάει το ίσιο. Οπότε νομίζω μας κάλυψες. Θέλουμε να τα ακούσουμε, το κομμάτι αυτό που έχετε ξεχωρίσει, και όσα περισσότερα κομμάτια και μελωδίες μπορούμε. Πρώτα όμως, ανάφερε μας πού θα σε απολαύσουμε στην Κρήτη. Έχω έρθει λοιπόν για τρίτη φορά στην Κρήτη. Απόψε τραγουδάω στο Ηράκλειο, στο Opus Wine Bar. Αύριο είμαστε στο Gazi Bar στο Ρέθυμνο. Και το Σάββατο είμαστε στα Χανιά στο Βραντεφρέ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μουσική, κυρίες μου. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Κρυμμένο Ουρανό, το ομότιτλο τραγούδι του δίσκου μου, σε μουσική του Βασίλη Κατσούλη και στίχους δικούς μου. Γυρνώ ξανά στις στιγμές που για πάντα μοιάζαν πια κύματα. Τη φωνή σου έχουν πάρει εσύ. Στα
σκοτάδια να μη ζω. Πού θα μας πάτε μετά, ποιο κομμάτι έχουμε, λέμε, έχετε διαλέξει? Θα ταξιδέψουμε λίγο σε ελληνικό κινηματογράφο και σε Μάνο Χατζηδάκη με ένα έτσι ρυθμικό τραγούδι, πολύ αγαπημένο. Πες μου μια λέξη. Για πες μου κι εσύ. Αυτή τη μόνη λέξη σε λίγο πια θα φέξει. Θα έρθει η γλώμη αυγή, κοντεύει έτσι. Ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν τολμά να βγει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά. Μα εκεί ψηλά κοίτα ένα άστρο που δειλά. Σ' αποχή με τα ξένια, από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γεννήσε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Ασημένια κι η κάθε μου η έννοια σ' αποχή με τα ξένια απόψαν τα μαλλιά. Κι λίγο χαράζει, αλλά δε σε πειράζει που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Προλαβαίνουμε κι άλλο ένα κομμάτι. Βεβαίως. Για πάμε. Το ξένο μας. Ένα ξένο τραγούδι, γιατί στην περιοδία μου συμπεριλαμβάνω και ξένα και ελληνικά τραγούδια, από ξένα μέχρι παραδοσιακά. Οπότε θα σας ταξιδέψουμε στη νύχτα εμείς, στο Φεγγάρι. So fill my heart with song.
kissing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, in other words, I love you. Με το πιο γλυκό κλείσιμο για τη σημερινή εκπομπή και στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τις δύο που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Νομίζω ότι θα είναι λόγος για να ξανασυναντηθούμε και να έχουμε περισσότερο χρόνο να σας απολαύσουμε. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ό,τι καλύτερο. Καλοτάξτε να είναι όλα τα κομμάτια και κάθε τι που αγγίζεις να γίνεται επιτυχία. Να περνάτε τόσο όμορφα, γιατί διαπιστώνω ότι είναι και μια όμορφη χημεία που έχετε. Είναι το παρείστικο, είναι το όμορφο, είναι το φιλικό. Ναι, και αυτό είναι πολύ μοναδικό. Σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κρήτη για τη ζεστή φιλοξενία της κάθε φορά που ερχόμαστε. Είναι ένα σπίτι. Σας αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, στο επανειδήν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως και στον Σάκη Βρουχάκη και στον Μάνο Τσαντιράκη για την ηχοληψία και για όλα αυτά τα όμορφα που συμβαίνουν εδώ και ειδικά σήμερα. Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς όμως που και σήμερα για 2,5 ώρες ήσασταν εδώ, ζωντανά συντονισμένοι στη δική μας τηλεοπτική συντροφιά. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με ένα κομμάτι να απολαύσουμε και θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 3. Πάμε λοιπόν με ένα φρέσκο κομμάτι. Μιας νέας στιχουργού και ερμηνεύτριας, της Μαρίζας Ρίζου. Θα σας πάω μια βόλτα. Μια τέτοια ωραία μέρα σαν κι αυτή, τι θα θέλες να κάνουμε οι δυο μας? Για άνοιξε την πόρτα την κλειστή, να πάρει ο ουρανός λίγο από το φως μας. Να τρέχουμε να κάνουμε χαζά, ο κόσμος να κοιτά, να μη μας νοιάζει, γιατί το ξέρουμε, περάσαμε πολλά. Μα τώρα είναι ωραία και δεν πειράζει. Πάμε μια βολτά, πάμε εγώ και εσύ.